Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος όλης της χριστιανικής ζωής, είναι η μετάνοια. Γι' αυτήν ο Θεός έγινε άνθρωπος, οι προφήτες κήρυξαν, οι πατέρες δίδαξαν, οι όσοι αγωνίστηκαν. Όλα στην πίστη μας γίνονται για να μας οδηγήσουν εκεί. Χωρίς αυτήν σωτηρία δεν υπάρχει. Είναι η πηγή της συγχώρησης, αφού η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται είναι η αμετανόητη αμαρτία, είτε μικρή είναι είτε μεγάλη. Για αυτήν την θεοποιώ κατάσταση της μετάνοιας θα μας μιλήσει στη σημερινή μας εκπομπή ο αγιορείτης μοναχός πατήρ Μωυσής. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, αφού ευχαριστήσω θερμά τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας για την ευλογία που έδωσε να έλθω ομιλητής στην ωραία πολιτεία σας, ύστερα από πρόσκληση των αγαπητών θεολόγων του νομού σας, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσκολία να σας παρουσιάσω μια διάλεξη άψογη κατά τους τρόπους και τους όρους δομής και εκφοράς και να σας πω πως το γνωστό θέμα της ομιλίας «Η οδός της μετανοίας» θα επιθυμούσα να είναι ένα περπάτημα στον λιμόνα της Αγιοπατερικής Σοφίας. Εισήλθαμε στην περίοδο του Τριωδίου, περίοδο κατεξοχήν εγκρατείας, νύψεως και μετανοίας. Η μελωδή του Τριωδίου σκοπό έχουν με τα θαυμάσια υμνογραφήματά τους να μας θυμίσουν τις απαρχής πολλές ευεργεσίες του Θεού στον επιλύσμονα άνθρωπο. Αυτοεξόριστη τελικός της παραδείσιας τρυφής για την παρακοή, δαιμονόπληκτη και δαιμονοκίνητη από τον εδώ πλανερό πόθο της Θεώσεως, κάναμε τη θέση μας ακόμη δυσκολότερη ενώπιον της ανυπέρβλητης αγάπης του Θεού που έφτασε στην άκρα ταπείνωση δια της ενανθρωπίσεώς Του και του πάθους Του για την επάνωδό μας τη μακαριότητα του ελεύθερου διαλόγου μαζί Του. Οι τέσσερις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου, δηλαδή του Τελώνου και Φαρισαίου, του Ασώτου, της Απόκρεο και της Τυρινής, είναι προήμια και προγυμνάσματα των πνευματικών αγώνων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολύ δυστυχώς, οι ημέρες αυτές εξελίχθηκαν σε περίοδο κορεσμού και μεταμφιέσεως, αμαυρώνοντας το κατ' εικόνα όπου επλάστημεν, κάτι που αρκετοί συνεχίζουν όλο το έτος, ώστε οι αποκριές να μακραίνουν στον τόπο μας κατά τρόπο κωμικοτραγικό. Στα πρόσωπα του Τελώνου και Φαρισαίου οι Άγιοι Πατέρες εισαγωγικά μας διδάσκουν τον ασπασμό της ταπεινώσεως και την άρνηση της αλαζονίας. Η εθάλη της ιήσεως και η πονηρία της υπερηφάνειας δίωξαν τους πρωτόπλαστους από τον Παράδεισο, τους απογύμνωσαν από τη Θεία Χάρη και τους γκρέμισαν από τη θεϊκή συντροφιά και παραμυθία. Μιμούμενοι τον ταπεινό Τελώνη, ό,τι κι αν έχουμε κάνει, μας το συγχωρεί ο Θεός και μας επαναφέρει στην πρώτη μας δόξα. Η ταπείνωσή μας φανερώνει τη συμμετοχή μας στα πνευματικά γυμνάσματα της Εκκλησίας. Ο αποστάτης Άσωτος είναι, θα λέγαμε, πρόσωπο συμπαθές, γιατί άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο τον μιμήθηκε ή τον μιμείται. Τα θλιβερά αποτελέσματα της αποστασίας του ανθρώπου, που θέλει να τη λέει ελευθερία, διεκτραγωδούνται στην παραστατική παραβολή του Ασώτου.
αλλά εδώ μας παρουσιάζεται περίλαμπρα και η εσπλαχνία του Πατέρα, με τις πάντα αναμένουσες ολάνυχτες αγκάλες στην εξώφυρα του οίκου Του. Η αγάπη όμως του Θεού δεν καταργεί τη δικαιοσύνη Του. Η αγάπη θα είναι το μέτρο της κρίσεως των αμελών κατά τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Αυτό είναι και το βαθύ νόημα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής της μελούσης κρίσεως. Μη η φιλανθρωπία του Θεού στις δύο προηγούμενες παραβολές δώσει θάρρος στους οκνηρούς. Η λεγόμενη Κυριακή της Θερινής ζωηρά μας προτρέπει για τον επαναπατρισμό μας στον Αϊθαλίκη υπό της Εδέν. Ας το ομολογήσουμε. Είμαστε οι ξενιτεμένοι του Θεού. Καλούμαστε δια ταπεινώσεως μετανοίας, φόβου Θεού και απορρίψεως κάθε πλεονεξίας, κατά κρίσεως και φθόνου, να επανέλθουμε στην αιστεία μας, στην αναστάσιμη χαρά που εγγενίασε ο νέος Αδάμ, ο Χριστός. Ο παράδεισος που ηθελημένα χάσαμε μας έκανε ανέστιους, γυμνούς, κοπιώντες και θλιβόμενους. Η σταυρόσιμη περίοδος της 40ήμερης νηστείας σκοπό έχει να μας οδηγήσει στο Πάσχα, τη διάβαση και τη δική μας Ανάσταση. Όλη η περίοδος του Τριωδίου είναι μια περιήγηση στον παλαιοδιαθηκικό χώρο. Η υμνολογία, οι κατανυκτικές ακολουθίες και η νηστεία είναι βοηθητικά μέσα ώστε να προσφέρουν το χαροποιόν πένθος, το οποίο θα κάνει πιο ελεήμονα την ψυχή και εναργέστερη στην εξήτηση του Θεού. Ο Θεός πάσχει για τον πάσχοντα άνθρωπο και με το πάθος Του, της θυσιαζόμενης αγάπης Του, λυτρώνει τους εμπαθείς. Με την Ανάστασή Του χαρίζει φως τους σκοτισμένους, ανασταίνει τους νεκρούς, νικά με τον θάνατό Του τον θάνατο. Ο τελώνης και ο άσωτος είναι συγγενικά πρόσωπα. Η ταπεινοφροσύνη του ενός και η μετάνοια του άλλου συνδέονται πολύ στενά με το πνεύμα της αυτοθυσίας που τους χαρακτηρίζει και που πρέπει να σημαδεύει τους ακολούθους Του, όλους τους πιστούς που κάποτε αστόχησαν και ζητούν ανόρθωση. Ο Φαρισαίος είναι ο άσωτος του πνεύματος και μοιάζει με τον πρεσβύτερο αδελφό του ασώτου, που είχε κάποια ιδέα για τον εαυτό του και την εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη του και που τον έκανε απαιτητικό και ζηλόφθονο. Ο άσωτος τελώνης εξέρχεται του ναού ως ο όσιος τελώνης και ο άσωτος Υιός εισέρχεται στην πατρική αγκάλη ως ο μετανοημένος τελώνης. Η ατιμία και η ασωτεία συχνά φέρνουν την απόγνωση. Από αυτή την ταλαιπωρία, θέλοντας να μας προλάβουν οι Άγιοι Πατέρες, φέρνουν ενώπιόν μας τον επιστρέφοντα Υιό, βοηθώντα μας να αποκτήσουμε αίσθηση της αμαρτίας και επίγνωση της ασθενίας μας. Γιατί η αμαρτία είναι δούλωση και υποδούλωση του ανθρώπου, αλλοτρίωση της αυθεντικότητος του προσώπου του, αγώνας αυτοδικαιώσεως, ύβρις κατά του Θεού, νόσος της ψυχής. Ας παρακολουθήσουμε όμως σύντομα στην πορεία του τον άσωτο, του οποίου το παράδειγμα είναι η βάση του θέματος που μας απασχολεί. Η οδός που διαβαίνει έχει, όπως είπαμε, άμεση σχέση με το θέμα μας. Ύστερα από όχι πολύ, καθώς φαίνεται, σκέψη, αποφασίζει την αναχώρηση από το πατρικό του, παίρνοντας δικαιωματικά και ό,τι του ανήκε κληρονομικά. Και ως εδώ, ουδής ψόγος ίσως. Το πρόβλημα αρχίζει από τον τρόπο της πατάλης της περιουσίας μέχρι μηδενός. Νέος ήταν, δυνατός ήταν, ό,τι ήθελε έκανε, ποιος μπορούσε να τον εμποδίσει. Και νόμιζε πως όσο πιο μακριά πήγαινε, πιο ασφαλής θα ήταν. Θεωρούσε πως θα μπορούσε η μακρινή απόσταση από τον γενέθλιο οίκο να σίγαζε και τη φωνή της συνειδήσεως.
προσήλθε σε χώρους ανήλιους, μοναχικούς, δυσόδης και εξήλθε τρομερά αλλοιωμένος. Άφησε την αρχοντιά του και έγινε υπηρέτης. Καταφρόνησε την ευρυχωρία και στένεψε αφόρητα η ζωή του. Την τιμιότητα, την καθαρότητα, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σοφροσύνη, την εσπλαχνία, τα δυνατά αυτά νεύρα της ψυχής, τα αντικατέστησε με την ατιμία, την παρανομία, την αδικία, την ασωτεία και τη βαρβαρότητα. Αυτή είναι η κατάσταση του κάθε αμαρτωλού. Με διαρριγμένο το κατοικώνα, εχμάλωτος των παθών, οδυνάται και η δίψα για την αμαρτία είναι ακόρεστη. Αυτή είναι η γνωστή τέχνη του δαίμονα προς τα θύματά του. Πεινασμένος, διψασμένος, φτωχός, γυμνός, πρόωρα γερασμένος, προσπαθεί να χορτάσει την πείνα του μάταια με την τροφή των χείρων που κατάντησε να βόσκει τα ξυλοκέρατα. Και ξαφνικά, μέσα στο μεγάλο πόνο της ασήκωτης ερημίας του, θυμήθηκε το λίκνο του, φωτίστηκε, ξεπέρασε την αδυναμία του, απαρνήθηκε την ανεπάρκειά του, φιλοτιμήθηκε. Άφησε τον πατέρα άσπλαχνα. Ο έσπλαχνος πατέρας δεν τον άφησε ποτέ. Λαβωμένος, ταλαιπωρημένος, δυστυχής ο νέος, αποφασίζει να σύρει τα βήματά του πίσω. Έχουν όμως μια σταθερότητα. Ο πολύς πόνος τον ταπείνωσε, τον εκμεταλλεύτηκε σωστά και του έγινε ίαμα. Η ταπείνωση τον έφερε στη μετάνοια. Στο σημείο αυτό της οδού, στο βάθος της αβύσσου, στο τέλμα του τέρματος, βρίσκεται δραματικά μέτρητο πλήθος ανθρώπων απεγνωσμένων, κορεσμένων, αποκαμωμένων. Προσκαλούνται να θυμηθούν την αθωότητά τους και να επιστρέψουν την ίδια οδό που τους έφτασε στο χειροστάσιο. Η στιγμή της αποφάσεως είναι κέρια, σημαντική, απελευθερωτική. Η νοσταλγία της ωραιότητος, της καθαρότητος, της αγάπης και της ειρήνης θα συνδράμουν για αυτή τη δύσκολη αλλά σωτήρια επιστροφή. Στην απόφαση του ανθρώπου ουρανός και η γη θα συνδράμουν. Ο πατέρας πάντα αναμένει καρτερικά και πρώτος πάλι θα τρέξει να καταφυλίσει τους επιστρέφοντες ιούς του. Η ελευθερία και η αγάπη του είναι, θα λέγαμε, τρομακτική. Ο αγαθός πατέρας, δίχως να φέρει την παραμικρή αντίδραση, αντίσταση και αντιλογία, κρύβοντας τη λύπη του, ως προγνώστης του ολέθριου αποτελέσματος της ξαφνικής επανάστασης του παιδιού του, του δίνει ό,τι ζητά, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία του. Η εσπλαχνία του και η ελπίδα του, που δεν θα λαθέψει, τον κάνει καρτερικό αναμονέα και αυτός πρώτος τον βλέπει από μακριά. Η εν μετανία επιστροφή του Υιού, αυτή και μόνη, είναι ικανή πηγή χαράς και πανηγύριος για όλους και ετοιμάζεται αμέσως δίχως πολλές διαδικασίες και συζητήσεις. Ήταν άλλωστε κάτι το αναμενόμενο, το προσδοκόμενο και σκαθυστέρησε. Αυτή η στάση του ακούραστου πατέρα είναι η τελειότερη μορφή για τον ατελέσφορο άνθρωπο του πάθους και της πτώσεως. Δίνει ενθαρρυντικό κουράγιο, διώχνει τον φόβο της τιμωρίας, φανερώνει το μέγεθος της χάριτος του Θεού. Ο θείος έρωτας σώζει ευκολότερα από τον θείο φόβο κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η μετάνοια κάνει τον άσωτο θαρετό, τολμηρό, ακούραστο, αποφασιστικό, ελπιδοφόρο. Τον κάνει να θυμάται τρυφερά την πατρική συγχωρητικότητα, την ελεημοσύνη, την αγαθότητα. Σηκώθηκε και με βήματα έχει έφτασε εκεί από που είχε φύγει βιαστικά και απερίσκεπτα. Τώρα δεν ρίχνει ούτε μια πια ματιά πίσω του στη γη της ξενιτιάς, της παράλογης ειδονής. Φοβούμενος, μην έχει την τύχη της συζύγου του Λότου. Δίχως να χρειάζεται να θέσει μεσάζοντες, με μόνο το αντίτιμο της μετανοίας του,
που ήταν ικανό από μόνο του να εξαγοράσει όλο το πατρικό έλεος, καταφθάνει. Η σκυθροπότητά του, τα δάκρυα, τα βαρημένα μάτια του ήσαν συνήγοροι της ειλικρινούς μετανοίας του. Ο ατίθασος, ανυπότακτος, απαιτητικός, προπέτης και ανυπόμονος νέος γίνεται τώρα ένα σκουπίδι. Αυτός που δεν υπολόγιζε κανένα και δεν έδινε λόγο σε κανένα, τώρα αυτοκαταδικάζεται. Η μετάνοια ξαναθαυματούργησε. Αναγνωρίζει την έπαρση της αστοχίας του. Δεν τολμά να ταινίσει στα μάτια τον πατέρα του. Θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του να είναι υιός εκείνου που η αγάπη συνεχίζει να τιμά τον άτιμο. Τα φθόρμητα λόγια του είναι του αυτού περιεχομένου με του τελώνη και του ληστή του σταυρωθέντος με τον Χριστό. Έτσι, αυτό αποκληρώνεται αυτοκατηγορούμενος. Δεν τρέπεται, δεν δηλιά, δεν φοβάται. Η μετάνοια τον επανέφερε εκεί από όπου έπεσε και ακόμη σε καλύτερη θέση. Καθώς λέγει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος περί των μετανοούντων, καθαριζόμενος ο πρώην άσωτος γίνεται εκστατικός, αρχίζει φωτιζόμενος να αγαπά, να βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. Η αμαρτία είχε προχωρήσει το πλήγωμα αρκετά στην ψυχή του, αλλά είχε αφήσει το βάθος άθικτο. Πολύτιμα στοιχεία της θείας ευγένειας και καταγωγής ήταν θαμμένα και ξεσκαλίστηκαν. Δεν φαίνονταν εύκολα, αλλά υπήρχαν. Ο πατέρας ενώπιον αυτής της ολάνυχτης καρδιάς θεωρεί ως μη διαπραχθέντα διόλου όλα τα νομίματα του αγαπητού Υιού του και του δίνει τη θέση που του ανήκε. Του φορά την πρώτη στολή, τον υποδύει, τον στολίζει και στρώνει η πασχαλινή τράπεζα για την επάνωδό του, την Ανάστασή του. Μόνο μια σκιά υπάρχει στη λαμπρή πανήγυρη του πρεσβύτερου αδελφού, που αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος της πατρικής δωρεάς ενώπιον της μετανοίας του αδελφού του. Ο πρεσβύτερος αδελφός χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μη το φωτεινό παράδειγμα της επιστροφής του αδελφού του μας κάνει να τον παραβλέψουμε. Είναι πρόσωπο συχνά επανεμφανιζόμενο εντός των χριστιανικών κοινοτήτων. Το πρόβλημά του είναι βαθύ. Νομίζει ότι είναι βαθιά στους κόλπους τους πατρικούς και η στάση του τον τοποθετεί πολύ μακρύτερα του τέρματος της αποστασίας του αδελφού του. Είναι ο αμετανόητος μετανοημένος. Έχει απολέσει την ουσία της πνευματικής ζωής και έχει κερδίσει το φρόνημα των εχόντων ουκ κατεπίγνωσιν ζήλο. Ζήλο άκερο, παράφορο και μανιώδη. Θεωρεί τον εαυτό του αληθινό και αλάνθαστο, επερώμενος στην ηθική του, την ασφάλεια της εγκράτειάς του. Συχνά οι αγώνες του είναι πράγματι μεγάλοι και κατά αυτών των εχθρών της πίστεως, αλλά και κατά των αμαρτωλών γενικώς, τους οποίους κατακεραυνώνει αλίπητα με βροντόδη κηρύγματα. Όμως όλα χάνουν το μισθό τους, γιατί τα καταστρέφει η ίηση ότι είναι η μόνη άξη σωτηρίας, αφού σκανδαλίζονται στη μεγαλόδορη αγάπη του πατέρα τους προς τους ασώτους, τους οποίους δεν δύνανται να παρακολουθήσουν, όχι στην οδύνη τους, μα ούτε και στη μετάνοιά τους. Δυστυχώς, στους πάντα υπάρχοντες στην ιστορία τέτοιους ζηλωτές, διακρίνουμε τον φανατισμό, την τυπολατρεία, ακόμη και τη διατήρηση δικών τους τυπικών, τα οποία θέλουν να θέτουν και υπεράνω της ιεράς παραδόσεως. Είναι μεγάλο το κρίμα για όλους αυτούς που βυθίζονται μέσα στο λιμάνι με μια ψεύτικη αγιότητα και φτάνουν να πατούν και αγαθούς ανθρώπους. Συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς να καταλαμβάνονται από ένα ισχυρό αίσθημα αυτάρκειας, η αγανάκτηση και η οργή του αδελφού ενώπιον της πατρικής προσφοράς είναι η κρυφή αμετανοησία του που φανερώνεται κατακρίνοντας τον αδελφό του και καταδικάζοντας αυτόν τον πατέρα του. Η εσπλαχνία του πατέρα, εκδηλούμενη στο νεότερο,
δεν καταργούσε καθόλου την πάντα υπάρχουσα προς τον πρεσβύτερο. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψευδοαγιότητος του αδελφού που δεν άντεξε στη δίκαιη χαρά της επανόδου ποιού του αδελφού του. Ο εντός εισαγωγικών δίκαιος αδελφός επιθυμεί ένα πατέρα εκδικητικό, κριτή αυστηρότατο και τιμωρό αμήλικτο. Ο παραλογισμός της μεγάλης ιδέας που έχει για τον εαυτό του τον κάνει διδάσκαλο του πατέρα του, του καθορίζει τη θέση του, τη στάση του, τι πρέπει να πράξει εκείνος και όχι τι πρέπει να προσέξει ο ίδιος. Η μεγάλη του πλάνη τον κάνει να μιλά περί του εαυτού του με απαίτηση και δικαιώματα, σαν να μην τα ήξερε ο πατέρας, να παραπονείται, να οργίζεται, να κατακρίνει τον αδελφό του για να υπερυψώσει τον εαυτό του και να φανερώσει την αξία του. Στέκεται πιστεύοντας ότι τα έργα του δικαιώνονται και υπάρχει μόνο απέναντι του άθλιου καταυτών και ικτρού αδελφού του. Μπροστά όμως στην ελεήμονα χάρη του Θεού, κατά τον Άγιο Μάρκο τον ασκητή, ο ενάρετος που καυχιέται για τα έργα του δεν μπορεί να έχει καμιά απέτηση ανταποδόσεως. Η μόνη στάση του ορθοφρονούντος ανθρώπου είναι της αυτοεξουθενώσεως και της μετανοίας. Ένας ενάρετος αγιορείτης γέροντας, βρισκόμενος στην επιθανάτια κλίνη, περιτριγυρίστηκε από νεότερους μοναχούς για να ακούσουν λόγο ωφελίας και σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Δεν πιστεύω ούτε στις γονικλησίες μου, ούτε στα κομποσχήνια μου, ούτε στις αγρυπνίες και τις νηστείες μου, παρά μόνο ελπίζω στο χυμένο αίμα του Χριστού». Βεβαίως, για να φτάσει να πει αυτό, έπρεπε να έχει τελέσει μια πολυχρόνια άσκηση, η οποία για να είναι ευδόκιμη και θεοφιλής, τον έκαμε να μιλά έτσι. Πάντως, ο έσπλαχνος πατέρας του ασώτου είναι ο ίδιος πατέρας και για τον ανώριμο μεγαλύτερο Υιό του. Παρότι είναι παράλογη, κατανοεί την πίκρα του, τον δικαιολογεί τον αδικαιολόγητο, τον αντιμετωπίζει με αγάπη, εξέρχεται του οίκου και για αυτόν. Τον παρακαλεί να έλθει μέσα, να εφρανθεί μαζί τους. Επιμένει όμως εκείνος και δεν θέλει να εισέλθει. Να έμεινε άραγε για πάντα έξω, αυτός που πάντα ήταν μέσα, μακάρι να εισήλθε και αυτός ξανά. Η Ευαγγελική περικοπή δεν αναφέρει την τύχη του. Αν δεν μετανόησε, είναι σίγουρο πως έμεινε για πάντα έξω, φθυρώμενος από το σαράκι της ζήλιας, της περιέργειας και της αυτολατρείας. Έτσι φτάνουν ορισμένοι ιεροί ερμηνευτές να μιλούν εύστοχα περί δύο ασώτων ιών. Θεωρούμε ταπεινά την ασωτεία του πρεσβυτέρου αδελφού επικινδυνέστερη, ως υπουλότερη και κρυφή. Συχνά επαναλαμβανόμενο πρόσωπο στην ανθρώπινη ιστορία, το πρόσωπο του ασώτου. Μεγάλο μέρος της νεολαίας αλλά και της υπόλοιπης ανθρωπότητος θέλει να τον ακολουθεί στην ανταρσία του. Η παρουσία του Θεού ενοχλεί και καταπιέζει. Η εποχή μας δεν ανέχεται επουδενή τέτοιες επεμβάσεις και κουραστικές εξαρτήσεις. Θεωρεί τον Θεό δυνάστη, αφέντη, τιμωρό. Η νεολαία έχει μια δική της αντίληψη για την ελευθερία, που αν δεν είναι αναρχία και ασυδοσία, πάντως της πλησιάζει. Η πραγματική ελευθερία όμως πάντα θα υπάρχει στην ενότητα, την κοινότητα, τον σύνδεσμο της αγάπης. Η αυτονομημένη συμπεριφορά του συγχρόνου ανθρώπου είναι το βασικό λάθος του και η αρχή της αμετανοησίας του στην έπαρση της αυτάρκειάς του. Η απομάκρυνση από το Θεό έχει τις συνέπειές της στη ζωή του ανθρώπου. Με τραυματισμένο πρόσωπο, με την ψυχή κενή, με το νου θολό, με το σώμα κουρασμένο, δεν έχει που να κρυφθεί και να βαστιχθεί. Η συνειδητοποίηση αυτού του κενού της αυτονομίας
είναι το ξεκίνημα της οδού της μετανοίας, η σωτήρια επιστροφή στην Εκκλησία, δια της αυτογνωσίας προς θεογνωσία. Ο μετανοών καλείται να δώσει στη μετάνοιά του τα στοιχεία εκείνα που θα τον βοηθήσουν στο σημαντικό αυτό βήμα του επαναδιορισμού της ζωής του με πνεύμα θυσίας. Να κάνει ορθή εκτίμηση της καταστάσεώς του, να έχει δηλαδή μια πραγματική συνέστηση της αμαρτωλότητός του, να είναι τίμιος και ειλικρινής με τον εαυτό του και την πραγματικότητα της ζωής του και να μην αυτοεξαπατάται. Να είναι αυθόρμητος, ευθύς, γνήσιος, σαφής, κάτι που πολύ αγαπά ο Θεός. Δίχως ανόητες προφάσεις, δικαιολογίες και μακρηγορίες και σκέψεις επί σκέψεων. Να αναλάβει τις ευθύνες και τις συνέπειες των πράξεών. Αυτή η τιμιότητά του θα τον βοηθήσει στον απαλλαγή από μάταιες καθυστερήσεις και η μετάνοιά του να δώσει σύντομα καρπούς. Η υποδούλωση στα πάθη είναι ζωή αφύσικη και νοσηρή. Η ανεπίστροφη έξοδος από τα πάθη πραγματοποιείται με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι η ασφαλής οδός που οδηγεί στη θέωση. Όλη η παρούσα ζωή μας είναι μια προσφορά του Θεού για την πορεία της οδού αυτής. Όλη μας η ζωή είναι, αγαπητή μου, η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός για να μετανοήσουμε και μετανοούμε, γιατί η πτώση είναι συνεχώς επιθύρες και ο εχθρός πάνοπλος προς τούτο. Η μετάνοια έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Είναι στάση και τρόπο ζωής, συνεχές έργο ψυχής. Συνοδεύεται από την άσκηση, την ύψη και την προσευχή. Θέλει καρτερία και έχει πρόοδο. Πάβει η ενοχή να ανησυχεί την ψυχή και ένας άλλος πόνος αρχίζει να κυριεύει την ψυχή. Μια ακόρεστη δίψα Θεού, έρωτας θείος, δρυμής, συνάντηση με τον Θεό, κοινωνία του Θεού, μεταμόρφωση του ανθρώπου. Ανέρχεται ο άνθρωπος, κατέρχεται ο Θεός. Ανέρχεται ο άνθρωπος στον σταυρό του μετανοημένου ληστή και εισέρχεται στον παράδεισο από την παρούσα ζωή. Όλοι οι Άγιοι έτσι έζησαν και μέχρι την τελευταία του στιγμή ηκέτευα να τους δώσει χρόνο ο Θεός για να μετανοήσουν. Λέγοντας μετάνοια, αγαπητοί μου, μην νομίσει κανείς πως σημαίνει μια προσπάθεια για καλυτέρευση του χαρακτήρα μας και να γίνουμε τυπικοί και τακτοποιημένοι. Μετάνοια κατά τους πατέρες σημαίνει στροφή προς τα έσω, μόνιμο προσανατολισμό στον ουρανό, ριζική της ζωής μας αλλαγή, μεταστροφή του νου, μίσος της αμαρτίας, συνεχή ανωδική πορεία, θερμή αγάπη της αρετής και αγώνα σταθερό και αδιάκοπο για την αδιάπτωτη απόκτηση της αρετής. Μετάνοια κατά τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι ένα δεύτερο συμβόλαιο που κάνει ο αμαρτωλός μετά το βάπτισμά του με τον Θεό, υποσχόμενος να ακολουθήσει την οδό της αρετής. Ο μετανοημένος απαρνείται τις κακές του συνήθειες και συνομιλεί με τον Θεό. Υπομένει ευχάριστα τις θλίψεις που του συμβαίνουν δίκαια ή άδικα. Μάλιστα, σημείο της αληθινής μετανοίας είναι να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι όσα θλιβερά μας συμβαίνουν δεν είναι αρκετά για τις αμαρτίες μας. Ο μετανοών ευχαριστεί συνεχώς τον Θεό για τη μετάνοια που του έδωσε. Ο κάθε κόπος για την αρετή φαίνεται τόσο εύκολος, όσο δύσκολος φαίνεται στους ανευλαβείς. Η μετάνοια είναι δυνατή να φέρει τον άνθρωπο στην πρώτη καθαρότητα και να αξιωθεί να συνομιλεί με τον Θεό, όπως ένας φίλος με τον φίλο του. Σημειώνει ακόμη ο
που η εμπειρία του τον κάνει να αναλύει και τις λεπτομέρειες και να κάνει λεπτότατες αναλύσεις. Ως οι δίκαιοι αμαρτάνουν το δικό τους πλούτο, αλλά αν κοπιάσουν και μετανοήσουν μπορούν να γίνουν ξανά πλούσιοι και πολύ και είχε αποκτήσει το θαυματουργικό χάρισμα. Κάποτε που έφτασε στο ερημητήριό του, μια γυναίκα για να θεραπεύσει, αμάρτησε μαζί της και για να μην γίνει γνωστή η ανομία του τη φώνευσε. Σκοτισμένος καθώς ήταν, έπεσε στην απόγνωση και ξεκίνησε για να πάει στην πολιτεία. Νυχτώθηκε όμως και πήγε σε ένα μοναστήρι που βρήκε στο δρόμο του για να διανυκτερεύσει. Εκεί ήλθε σε μετάνοια. Το πρωί εξήλθε και οδηγήθηκε σε ένα μνήμα. Μετά 10 έτη εξήλθε από αυτό. Ο Θεός του είχε δώσει ξανά το θαυματουργικό χάρισμα. Έτσι έγινε για μια ακόμη φορά φανερή η μεγάλη δύναμη της θαυματουργού μετανοίας. Ο αμαρτωλός άπιστος, αγαπητοί μου, καταλήγει στην απελπισία. Ο αμαρτωλός πιστός, μετανοώντας αληθινά, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, μετάνοια είναι η ελπίδα μετά την αμαρτία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σημαίνει άφιξη του ανθρώπου στο λιμάνι του Θεού. Μεγαλύτερη αμαρτία είναι αδύναμη να ελαττώσει τη δύναμη της μετανοίας και την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιωάννη τον Καρπάθιο είναι χειρότερο να απελπίζεται κανείς από το να αμαρτάνει. Η μόνη λύση στο διέξοδο της ανθρώπινης απογνώσεως είναι η μετάνοια. Πρόγευση της κολάσεως είναι όχι τόσο η αμαρτία, η βρώση των ξυλοκεράτων, αλλά η άρνηση της χείρας βοηθείας που απλώνει πάνω στον καθένα μας σκύβοντας ο ίδιος ο Χριστός για να μας σώσει. Κατά τον Όσιο Θεόγνωστο, δεν θα κολαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε. Το να πέσει κανείς είναι ανθρώπινο, μα το να μη σηκωθεί δαιμονικό, τονίζουν όλοι οι πατέρες. Όπως ήδη αναφέραμε, προήμιο της και τη λύπη που προσφέραμε στο Θεό, η εξομολόγηση, η δακρύβρευτη προσευχή και η υπόσχεση να μην επανέλθουμε εκεί που πέσαμε. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν βαθιά τι σημαίνει αμαρτία. Όταν ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών», δεν είναι σχήμα λόγου. Οι Άγιοι είναι αυτοί που ζουν το βάθος της ταπεινώσεως μέσα στο πέλαγος της μετανοίας. Ταπείνωση και μετάνοια, αλληλοπεριχωρούμενες,
μας δίνουν το κύριο στοιχείο των βίων των Αγίων και την κύρια σύσταση της καθόλου ορθοδόξου πνευματικότητος. Το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως ή της μετανοίας είναι ένα δώρο προσωπικό που έδωσε η άκρα αγαθότητα του Παναγάθου Θεού στον πεπτωκότα άνθρωπο. Δια των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος και της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία και το Ευχέλαιο, αγιαζόμαστε και λαμβάνουμε εφόδια ως κληρονόμοι της Ουρανίου Βασιλείας. Η μετάνοια είναι διθύης. Συνίσταται στη συντριβή μας και στην εξαγόρευσή μας. Με τη μετάνοια σηκωνόμαστε από τις πτώσεις μας. Στο μυστήριο της εξομολογήσεως ομολογούμε την ήττα μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας. Φανερώνουμε τα κρύφια, τα απασχολούντα, τα βαρύνοντα, τα ενοχλούντα, για να λάβουμε άφεση, ευλογία και συγχώρεση. Η εξαγόρευση των λογισμών είναι πράξη ταπεινώσεως, την οποία στεφανώνει ο Θεός με την έκθεση του Θείου Ελέους, με πόμενα την ελευθερία και την ειρήνη. Η αποκρυπτόμενη αμαρτία, η ανεξομολόγητη, χρονίζουσα αφορμίζει και επιδεινώνει την ασθένεια. Η φανέρωσή της στον εκπρόσωπο του Θεού είναι, ξαναλέμε, απόρριψη του εγωισμού, ντροπή του ναρκισιστή δαίμονα. Για την έξοδο του ανθρώπου από το εγώ του, μόνο διακριτικές προσκλήσεις γίνονται από τη Θεία Φιλανθρωπία στην ανθρώπινη ελευθερία. Κατά το μυστήριο, όποιος κι αν είναι ο ιερεύς, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν χειροτονεί όλους τους ιερείς ο Θεός, αλλά διόλων ενεργεί. Δίδεται η ιατρία και όχι η καταδίκη. Η χάρη στον πιστό να μη αμαρτάνει, να γιάζεται και να λυτρώνεται. Συμβαίνει όμως, καθώς έλεγε διακεκριμένος αγιορείτης πνευματικός, ελάχιστοι να είναι οι ειλικρινώς μετανοούντες εξομολογούμενοι. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα σοβαρό ως ολεπτό πρόβλημα. Μπορεί κανείς να εξομολογείται και να μην μετανοεί? Να που μπορεί. Μια τυπική εξομολόγηση, για παράδειγμα, μπορεί να είναι δίχως μετάνοια. Αληθινή μετάνοια, καθώς είπαμε, είναι αποχή από την αμαρτία, μόνιμη απομάκρυνση από το κακό, προσκόλληση στον Θεό. Μόνο δια του εξομολόγου λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών μας από τον Θεό. Εναποθέτοντας το βάρος μας στον πνευματικό, ταπεινωνόμαστε, υπακούμε στην πράξη της Εκκλησίας. Καμιά μα καμιά θερμή προσευχή και καμιά μα καμιά εικόνα, έστω και η πιο θαυματουργή, δεν δύναται να αντικαταστήσει τη χάρη του μυστηρίου και την ευλογία του πετραχυλιού. Το Άγιο Πνεύμα που δόθηκε από τον Κύριο στους Αποστόλους μετά την Ανάστασή Του και δι' αυτόν στους κληρικούς μας μεταδίδει τη χάρη Του και λύει τα δεσμά της ψυχόλευτρης αμαρτίας. Το έργο του πνευματικού, όσο μεγάλο είναι, τόσο και δύσκολο. Χρειάζεται εμπειρία, γνώση, διάκριση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, προσοχή, διάνοια καθαρή, καρδιά προσευχόμενη, φόβο Θεού, αγιότητα βίου. Ο πνευματικός δεν είναι ψυχολόγος, ούτε τον αντικαθιστά. Είναι ψυχοανατόμος, παθοανατόμος, υπηρέτης ταπεινός των μυστηρίων του Θεού. Η ταπείνωσή του ελκύει πλειότερη τη χάρη που φωτίζει τα λόγια του για τη θεραπεία της ψυχής που ταπεινούμενη και μετανοημένη αιτεί την ίαση. Ο πνευματικός καλείται να διακρίνει το ψυχικό από το ψυχολογικό, το πνευματικό από το διανοητικό, το γνήσιο εμπειρικό βίωμα από το συναισθηματικό ή το αρρωστημένο και το δημιουργημένο από αναγνώσεις βιβλίων, την απλή μεταμέλεια από την αληθινή μετάνοια, την προσαγωγή στο μυστήριο από μια προσωρινή ανάγκη, η ικανοποίηση κάποιου φόβου,
ή να επιτελέσουμε απλώς τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Ο πνευματικός πρέπει να ξεχωρίσει την απόφαση του ανθρώπου που έχει μπροστά του. Μετανοεί ή η στήρα εξαγόρευση του εξομολογουμένου προέρχεται από μια κακομοιριά που του έδωσε η πρόσφατη ασθένεια, η σεισμική δόνηση ή κάποιος άλλος κίνδυνος. Καλά βεβαίως είναι και όλα αυτά και πολλές φορές η αγάπη του Θεού τα φέρνει μπροστά μας, αλλά όχι τέλεια και αληθινά. Καλείται να διακρίνει ο πνευματικός σαν ο προβληματισμένος και προβληματικός νέος που ήλθε να εξομολογηθεί. Είναι ανώριμος, νευρικός, αγχώδης, πάσχει από έλλειψη αγάπης, έχει ανεκπλήρωτες επιθυμίες, γνωρίζει την αγάπη του Θεού, τους κινδύνους της αμαρτίας ή υπάρχει σοβαρή, μικρή ή μεγάλη, ψυχική νόσος, βαρύ κληρονομικό, δαιμονισμός κλπ. Γιατί αν δεν γίνει με τη βοήθεια του Θεού πάντα, η έγκυρη και έγκαιρη ακριβής διάγνωση θα ταλαιπωρείται το πλάσμα του Θεού και θα είναι βαρύ το κρίμα και για το λειτουργό του υψίστου. Κατά τους πατέρες και ιδιαίτερα τους τρεις ιεράρχες, ο πνευματικός πρέπει να προσέχει με αγάπη την προαίρεση του εξομολογουμένου, τη διάθεση και τις δυνατότητές του. Η παραμυθία, η επιείχεια, η παράκληση, η συμπάθεια κατάφεραν τις περισσότερες φορές περισσότερα από ότι η βία, η αυστηρότητα και ο βαρύς έλεγχος. Ορισμένες φορές όμως η Εκκλησία επιβάλλει στον πνευματικό, παρά τη μεγάλη ελευθερία που του δίνει, να θέτει την αυστηρότητα υπεράνω της επιείχειας, τυχώς αυτό να σημαίνει πως η αυστηρότητα είναι απόρριψη της αγάπης, αλλά ανάγκη που χρησιμοποιείται έκτακτα προς μεγαλύτερη βοήθεια της ατελούς μετανοίας. Ο σκοπός των επιτιμίων είναι καθαρά παιδαγωγικός. Στην πρώτη εκκλησία θα σας είναι γνωστό, είχαμε τέσσερις τάξεις μετανοούντων. Των προσκλεόντων, όπου έμεναν έξω του ναού κατά τη Θεία Λειτουργία, των ακροωμένων, όπου έμεναν στον Άρθικα, των υποπιπτόντων, όπου έμεναν εντός του ναού γονατιστή μέχρι ενός σημείου της Θείας Λειτουργίας, και των ανισταμένων, όπου έμεναν όρθιοι στο ναό. Ανάλογα με το βαθμό της μετανοίας, κατά την κρίση του επισκόπου λύνονταν τα επιτήμια. Στην αποστολική περίοδο η εξομολόγηση των πιστών γινόταν δημόσια μπροστά στον επίσκοπο, αργότερα όμως η πράξη αυτή καταργήθηκε. Όταν νέοι επισκεφθήκαμε ένα αγιορείτη γέροντα ασκητή, με το θράσος που μας έδινε η επισκεψία της νεότητος, του είπαμε, πώς ενώ λέμε πως η Εκκλησία είναι φιλόστοργη μητέρα, έχει κανόνες και επιτήμια που μιλούν για ισόβια κοινωνισία κλπ. Μας απάντησε με ένα χαμόγελο που πέρασε καιρός για να το καταλάβουμε και είπε, κάποτε επισκέφθηκα ένα ορεινό χωριό. Από ένα παράθυρο είδα δυο παιδάκια δεμένα με σκηνή στις καρέκλες. Πιο κάτω σε έναν γκρεμό, ένας άντρας βαστούσε δεμένη από τη μέση μια γυναίκα που έσκαβε. Δεν άντεξα και τον ρώτησα, «Καλά δεν τρέπεσαι να κάθεσαι και η γυναίκα σου να σκάβει?» «Έχεις δίκιο», μου απάντησε, «μα είμαστε φτωχοί και έχουμε μόνο αυτό το χωράφι και επειδή είναι στον γκρεμό την έχω δεμένη για να μην κατρακυλήσει». «Και γιατί δεν δένεσαι εσύ?» τον ρώτησα. «Γιατί αν κάνω όπως γλιστρώ δεν θα μπορέσει να με βαστίξει ως αδύναμη και θα τσακιστεί και αυτή αν την παρασύρω», μου είπε. «Και τα παιδιά τα δεμένα δικά σας είναι?» ρώτησα. «Ναι, τα έχουμε δεμένα για τον ίδιο λόγο. Μέχρι να επιστρέψουμε μπορεί να φύγουν και να πάνε να πέσουν και να χτυπήσουν. Έτσι και η Εκκλησία. Μας δένει με τους κανόνες για να μας προλάβει από το να φάμε τα μούτρα μας».
Στη συνέχεια μας ανέφερε την εξής παράδοξη, ίσως για τους πολλούς, θαυμαστή και διδακτική για μας ιστορία, γνωστή στους συχνούς προσκυνητές του Ιερού Άθωνα. Ήταν ένας γέροντας και πήγαινε μέσα στο δάσος. Τον συνάντησε ένας ληστής και του είπε: «Εγώ έχω σκοτώσει 99 ανθρώπους. Να καθίσεις να σε σκοτώσω και σένα, να τους κάνω 100. Να είναι ευλογημένο, είπε ο γέροντας, αν είναι να σου δώσει χαρά, μόνο θέλω μια χάρη. Να μου φέρεις από την πηγή να πιω λίγο νερό». Πήγε ο ληστής, περίμενε ο γέροντας, και βλέποντάς τον αργή, πήγε στην πηγή να δει τι έγινε. Το βρήκε δίπλα στην πηγή νεκρό. Προσευχήθηκε στο Θεό να του φανερώσει τι συνέβη με αυτή την ψυχή. Ο Θεός που ακούει όλες τις προσευχές και περισσότερο των Αγίων, γιατί επρόκειτο προφανώς περί Αγίου Γέροντος, του απάντησε. Το τι σου είπε ότι σκότωσε, θεωρήθηκε εξομολόγηση. Όλο του το παρελθόν το εναπέθεσε στα πόδια σου. Το τι σου είπε πως θέλει να σκοτώσει και σένα, θεωρήθηκε μια καθαρή εξομολόγηση. Σου είπε τι έκανε και τι σκέπτεται να κάνει. Το τι ευχής αμέσως και ευχαρίστως πήγε να σου φέρει νερό, θεωρήθηκε το επιτίμιο, ο κανόνας της μετανοίας του. Και αυτός ο άνθρωπος συγχωρέθηκε και πήγε στον Παράδεισο. Ο γέροντας δόξασε τον Θεό. Άβυσσος, μεγάλη αγαπητή μου, τα κρίματα του Θεού. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ποτέ και για τίποτε κανένα. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να διανοηθεί ποτέ αυτόν τον ληστή στον Παράδεισο? Όμως η φιλανθρωπία του Θεού σίγουρα είναι πέρα από την ανθρώπινη λογική και κρίση. Τελικώς την άφεση των αμαρτιών δεν τη δίνει ούτε η ικανότητα του ιερέως, ούτε η αξία μας, αλλά η φιλανθρωπία του Θεού. Η συγχωρητική ευχή μας γνωστοποιεί την ευλογία του Θεού στη μετάνοιά μας. Η Θεία Οικονομία, η υιοθεσία μας από τον ουρανό, κατανοούνται, βιώνονται τώρα καθαρότερα, η απομάκρυνση από το εξομολογητήριο μας δίνει νέα όραση της ζωής μας και του κόσμου μας. Ανάλαφρη, ένδακρης, αποφασιστική, διαβαίνουμε τους ίδιους δρόμους, αλλά με μια άλλη διάθεση και αίσθηση. Είναι η αναγεννημένη συνείδηση, η χάρη του Θεού, το θαύμα της μετανοίας. Η εξομολόγηση δεν είναι ο μόνος καρπός της μετανοίας. Η ελεημοσύνη, η αγάπη και η δικαιοσύνη και γενικώς ο εγκεντρισμός της αγριελαίου σε καλλιέλαιο είναι τα γνωρίσματα του μετανοημένου ανθρώπου. Ο μετανοημένος αγωνίζεται να ζει ζωή ήσυχη, ταπεινή, άσημη και κατανυκτική. Ορισμένες φορές, τον πρώτο καιρό της αλλαγής του, έχει μια λαχτάρα ιεραποστολής, βοηθείας των άλλων και επιστροφής στη χάρη και τη χαρά που ο ίδιος ζει. Χρειάζεται όμως τη θάσευση, η πρόωρη τάση αυτή. Προς το παρόν είναι μεγαλύτερη ανάγκη της βοηθείας του εαυτού μας και η υπομονή μας προς τους άλλους, όπως μας υπέμεναν και αυτοί πριν από λίγο. Η επέμβασή μας στη ζωή των άλλων είναι ακριβή τέχνη και δεν είναι ίδιον όλων. Βεβαίως, ο πόθος της συνεργίας μας στη μετάνοια άλλων αδελφών μας είναι ευαγγελική και αποστολική διδαχή και φέρει μισθό στην ψυχή που συνήργησε στη σωτηρία άλλης. Όμως, ξαναλέμε, θέλει τρόπο. Μη, αντί για καλό, κάνουμε από λάθος μας τον άλλο σκληρότερο. Η άσκηση, το χροπιόν πένθος της κατανήξεως, η μυστηριακή ζωή θα διατηρήσουν τον πιστό στην αιθρία της μετανοίας, όπου με υπομανετική ταπείνωση θα τον καθάρουν, φωτίσουν και θεώσουν. Όμως επιτρέψτε μου παρενθετικά και σύντομα να αναφερθώ και σε μια άλλη μετάνοια που καλούμεθα να έχουμε όχι ως πιστοί, αλλά και ως Έλληνες.
με θερμά δάκρυα ταπεινώσεως και ειλικρινούς μετανοίας, θα πρέπει, καθώς γράφει σύγχρονος μελετητής, να αλλάξουμε πορεία, γιατί είναι αδύνατος η επιβίωση του γένους χωρίς μετάνοια. Πρέπει να μετανοήσουμε, να ξανασκεφτούμε με ταπείνωση τι θα έπρεπε να κάνουμε εδώ και αιώνες, τι θα έπρεπε να αλλάξει σε μας. Πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να διδαχθούμε. Πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε και τους άλλους, Ευρωπαίους και μη, να μετανοήσουν. Πρέπει να παραιτηθούμε από την ίηση, για να νιώσουμε πως η μετάνοια και το θαύμα είναι ο αέρας και το νερό για κάθε πράγματι πνευματικό άνθρωπο. Συνηθίζουμε, δικαίως ή αδίκως, να κατηγορούμε την εποχή μας. Υπήρξαν κι άλλες πάντως δύσκολες όντως εποχές. Η εποχή μας, έτσι ή αλλιώς, παρά τις κατακτήσεις της, συνεχίζει να αφήνει παράπονα σε πολλές ψυχές. Οι άνθρωποι, παρά τις προσπάθειές τους, δεν καταφέρνουν να είναι πραγματικά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Συντροφεύονται από τη στεναχώρια, το φόβο, την αγωνία. Η ανοιχτή οδός της μετανοίας είναι η μόνη και μόνιμη σωστική λύση στο σημερινό αδιέξοδο. Η πραγματική αλλαγή, η πραγματική ανάγκη της ψυχής. Το Άγιον Όρος, το είπαν όρος της μετανοίας. Τόπο όπου μετανοούν πολλοί και χαροποιούν τον ουρανό. Ο μοναχός αγωνίζεται καθημερινά να μετανοήσει πιο βαθιά και να ευαρεστήσει τον Θεό. Τον τόπο που για πρώτη φορά προσέρχεται τον ονομάζει μετάνοια. Τις γονικλησίες του μετάνοιες, όταν λαμβάνει την ευχή του γέροντα θέτει μετάνοια. Αυτή είναι η αληθινή στάση του μοναχού, της μετανοίας. Σε μια τοιχογραφία εικονίζεται ένας μοναχός, καλυμμένος με το σχήμα του και κουβαριασμένος, μέσα από μια οπή της γης να σηκώνει τα χέρια του προς τον ουρανό οικετευτικά. Αυτή είναι η ωραιότερη έκφραση της αληθινής στάσης του μοναχού, αλλά και του κάθε πιστού. Τελειώνοντας, θα σας διαβάσω μια προσευχή του μακαρίου επισκόπου Αχριδών Νικολάου, για να δείτε και μια άλλη διάσταση της μετανοίας, πώς βιώνεται στις καρδιές των Αγίων, κάμνοντας την κόπωση και την οδύνη του κόσμου όλου, αφορμή προσωπικής ηκεσίας μεταδακρύων. Μετανοώ, Κύριε, για όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Το σπέρμα όλων των αμαρτιών βρίσκεται στο αίμα μου. Με την προσπάθειά μου και το έλεο σου συμπνίγω τον κακό σπόρο αυτό μέρα και νύχτα, για να μην βλαστάνουν τα ζυζάνια αλλά το καθαρό σιτάρι στον αγρό σου. Μετανοώ για όλους τους μεριμνώντες που σκοντάφθουν κάτω από το βάρος των μεριμνών και δεν ξέρουν να αποθέσουν τις μεριμνές τους πάνω σε σένα. Για τον αδύναμο άνθρωπο, αβάσταχτη είναι και η πιο μικρή μέριμνα, ενώ για σένα και ένα βουνό μεριμνών είναι σαν μια μπάλα χιονιού πεταμένη στο καμίνι της φωτιάς. Μετανοώ για όλους τους αρρώστους, γιατί η αρρώστια είναι καθαρός. Όταν με τη μετάνοια καθαριστεί η ψυχή, τότε η αρρώστια εξαφανίζεται μαζί με την αμαρτία και εισέρχεσαι στην ψυχή εσύ. Μετανοώ για τους απίστους που με την απιστία τους σωρεύουν τις ανήσυχες φροντίδες και τις αρρώστιες επάνω τους και πάνω στους φίλους τους. Μετανοώ για όλους τους βλάστημους που βλαστημούν εσένα, μην ξέροντας ότι βλαστημούν τον οικοδεσπότη που τους δίνει και τρέφει. Μετανοώ για όλους τους ανθρωποκτόνους που σκοτώνουν τη ζωή για να φυλάξουν τη δική τους. Συγχώρεσέ τους, Κύριε,
γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Γιατί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν στο σύμπαν δύο ζωές, αλλά μία. Και ότι δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι, αλλά ένας. Και κόβουν το μισό της καρδιάς για να φυλάξουν το άλλο μισό. Ω, πόσο νεκροί είναι εκείνοι που έχουν αποκόψει το μισό της καρδιάς. Μετανοώ για τους επίορκους, γιατί αλήθεια και αυτή είναι ανθρωποκτόνη. Μετανοώ για όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τους αδελφούς τους και σωρεύουν άχρηστο πλούτο. Κλαίω και αναστενάζω, γιατί έθαψαν την ψυχή τους και δεν έχουν με τι να παρουσιαστούν ενώπιόν σου. Μετανοώ για όλους τους υπερήφανους και αλαζόνες, γιατί είναι ενώπιόν σου σαν ζητιάνοι δίχως σακούλι. Μετανοώ για όλους τους μέθησους και λέμαργους, γιατί κατάντησαν δούλοι των δούλων τους. Μετανοώ για όλους εκείνους που χαλάνε τους γάμους τους. Μετανοώ γιατί επρόδωσαν την εμπιστοσύνη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους εξέλεξε για να κτίζει διαμέσου αυτών τη νέα ζωή, ενώ αυτοί τη διακονία της ζωής μετέβαλαν σε καταστροφή της ζωής. Μετανοώ για όλα τα ψεύτικα χείλη, για όλα τα θολά μάτια, για όλες τις σκληρές καρδιές, για όλες τις αχόρταγες κοιλιές, για όλα τα σκοτεινά μυαλά, για όλες τις κακές θελήσεις, για όλους τους άσχημους λογισμούς, για όλες τις ψυχοφθόρες ενθυμίσεις. Μετανοώ για όλους τους πολυλογούντες, γιατί το πιο πολύτιμο δώρο σου, το δώρο του λόγου, μετέβαλαν σε φθηνή άμμο. Μετανοώ για όλους εκείνους που καταστρέφουν την αιστεία του γείτονα και την ειρήνη του και έτσι μαζεύουν για τον εαυτό τους και στο λαό κατάρα. Μετανοώ για όλη την ιστορία των ανθρώπων, από τον Αδάμο σε μένα τον αμαρτωλό, γιατί όλη η ιστορία είναι μέσα στο αίμα μου, γιατί εγώ είμαι μέσα στον Αδάμ και ο Αδάμ μέσα μου. Μετανοώ για όλους τους μεγάλους και μικρούς που δεν συγκινούνται μπροστά στην παρουσία σου. Κλαίω και κραυγάζω. Κύριε, ελέησον και σώσον με.